Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Ταβερναράκη να τον καλησπερίσουμε. Μας ακούει αυτή τη φορά, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Ταβερναράκη. Με αφορμή βέβαια αυτό που λέγαμε για τις νέες, έτσι, για τις ευληματικές κτηριακές επενδύσεις από το ΙΤΕ, είναι χαρά μας να συζητάμε μαζί σας, γιατί επιστημονικά και ερευνητικά είστε ένα στολίδι, δεν θα βαρεθούμε να το λέμε αυτό, για την Κρήτη και για τη χώρα συνολικά, και αξίζει να το τονίζουμε αυτό. Κύριε Ταβερναράκη, πείτε μας λίγο για αυτές τις κτηριακές λοιπόν επενδύσεις, οι οποίες βρίσκονται στα Σκαριά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται τα τελευταία 5 χρόνια και επιτέλους έχουμε την δημοπράτηση των έργων αυτών. Είναι μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, 9 μεγάλα κτίρια θα κατασκευαστούν σε 5 πόλεις της Ελλάδας, όπου το ΙΤΕ δραστηριοποιείται και έχει Ινστιτούτα. Έτσι λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο θα έχουμε 4 κτίρια, στο χώρο του ΙΤΕ εδώ στις Βούτες. Θα υπάρξει ανακαίνιση κτιρίου στο Ρέθυμνο για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 2 νέα κτίρια στα Χανιά, που το ένα θα στεγάσει το Ινστιτούτο Γεωενέργειας εκεί και το άλλο θα αποτελέσει επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του ΙΤΕ στα Χανιά. Επίσης προβλέπονται κτίρια στην Πάτρα, στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Να επικεντρωθούμε εδώ λίγο στο Ηράκλειο, κύριε Ταβερναράκη. Είναι έτσι μια μεγάλη γκάμα νέων κτηριακών εγκαταστάσεων. Μιλάμε και για συνεδριακό κέντρο και για γραφεία και για χώρους, ακόμα και για τα μικρά παιδιά, έτσι, των εργαζομένων στο ΙΤΕ. Ναι, είναι όπως σας είπα 4 τα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο. Μεταξύ αυτών διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων μας είναι να έχουμε και ένα παιδικό σταθμό. Επιτέλους δίνεται η ευκαιρία να τον κατασκευάσουμε. Πέρα όμως από αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας πάνω από 550 άτομα. Να σας πούμε ότι βλέπουμε και μακέτες από τα εμβληματικά αυτά κτίρια που σχεδιάζονται να δημοπρατηθούν. Ναι. Ακριβώς. Στην ουσία έχουμε περάσει τώρα στο στάδιο της υλοποίησης, οπότε έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια προφανώς. Η τεχνική μας υπηρεσία έχει εκπονήσει τις σχετικές διαδικασίες. Είμαστε, όπως σας είπα, ήδη στον αέρα με τη δημοπράτηση των έργων αυτών. Καταληκτική ημερομηνία θα έχουμε τέλος Δεκεμβρίου, προς το τέλος του Δεκέμβρη, 20 Δεκέμβρη. Και ορόσημο για τη συμβασιοποίηση των κατασκευαστών θα είναι η 14η Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, του 2024. Λογικά αναμένουμε, κύριε Ταβερναράκη, και πολλές έτσι προσφορές, μεγάλο εργολαβικό ενδιαφέρον, διότι είναι ένα έργο σημαντικό έτσι και σε οικονομική αξία. Είναι πολύ μεγάλο έργο. Είναι συνολικού κόστους 56 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει το ΙΤΕ στην ιστορία της λειτουργίας του, τα 40 χρόνια που λειτουργεί. Και μάλιστα μας χαροποιεί και ιδιαίτερα που έρχεται η δημοπράτηση, που είναι και το επιστέγασμα όλων των έντονων προσπαθειών που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος που γιορτάζουμε και τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΙΤΕ. Είναι αυτό και μία ψήφος εμπιστοσύνης, κύριε Ταβερναράκη, προς το ΙΤΕ. Ξέρετε, καμιά φορά και αυτές οι κινήσεις και οι πράξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ναι, πρόκειται για ένα ποσό δυόλευκα καταφρόνητο, τα 56 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και συμβολικά είναι επί της ουσίας και μία ψήφος εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο νομίζω το ΙΤΕ το χρειαζόταν εδώ και χρόνια. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι πράγματι το ΙΤΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει έρευνα υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή η ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στο ΙΤΕ έπαιξε το ρόλο της ώστε τελικά να εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοδότηση, να θεωρηθεί το ΙΤΕ αξιόπιστος φορέας για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγαλόπνου σχεδίου και η πολιτεία να μας εμπιστευτεί και να μας δώσει αυτή τη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε στην κατασκευή των κτηρίων. Εσείς, κοιτώντας λίγο ρεαλιστικά, πότε εκτιμάτε ότι θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και να δούμε αυτά τα νέα κτίρια, τα εμβληματικά αυτά κτίρια, να παραδίδονται σε 4-5 χρόνια, 3-4-5 χρόνια από σήμερα? Πολύ νωρίτερα πιστεύω από αυτό, γιατί δουλεύουμε με ασφιχτικές προθεσμίες. Όπως είπατε, η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ορίζοντα έως το τέλος του 2025. Συνεπώς θα πρέπει τα κτίρια αυτά να κατασκευαστούν εντός της επόμενης διετίας.
Δεν το θεωρώ αυτό ακατόρθωτο. Ίσα-ίσα το ΙΤΕ έχει αποδείξει σε προηγούμενες περιπτώσεις ότι μπορεί να υλοποιεί τέτοια μεγαλόπνοα σχέδια. Μάλιστα είχαμε πρόσφατα κατασκευή κτηρίων και εδώ στο Ηράκλειο, το κτίριο που στεγάζεται τώρα, το παράρτημα του Ενίσα για παράδειγμα, αλλά και στην Πάτρα, όπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κτηρίων εντός 18 μήνου, εντός διετίας. Οπότε δεν είναι κάτι που είναι ακατόρθωτο. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι αυτές οι προθεσμίες, οι ασφυκτικές που παίρνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και ένα κίνητρο για μας να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την κατασκευή των κτηρίων. Και έχουμε και το εμβληματικό κτίριο, κύριε Ταβερναράκη, του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο έχει περάσει στα χέρια του ΙΤΕ. Αυτό τι σηματοδοτεί για εσάς, γιατί μιλάμε για ένα ιδιαίτερα εμβληματικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται και στην καρδιά του Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό σχέδιο, δεν έχει προφανώς σε σχέση με τα κτίρια τα υπόλοιπα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη έχει αγοραστεί το σχετικό κτίριο στο Ηράκλειο, είναι το πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο όπως είπατε. Το είμαστε οποίο το βλέπουμε εδώ, ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο, το βλέπουμε στους διδάκτες μας, κύριε Ταβερναράκη. Ναι. Έχει εκπονηθεί και η σχετική μελέτη για την ανακατασκευή του, για την ανακαίνισή του. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, ίσως να έχετε προσέξει ότι ήδη έχει στηθεί η περίφραξη, έτσι ώστε να απομονωθεί το κτίριο για τις εργασίες που απαιτούνται. Έχει ξεκινήσει η εξωτερική συντήρηση του κτιρίου και θα προχωρήσουμε και στις εσωτερικές βέβαια ανακατασκευές που χρειάζονται και ανακαινήσεις, έτσι ώστε μέσα στους επόμενους μήνες, εγώ ελπίζω ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία για την ανακαίνιση, ώστε να το εγκαινιάσουμε αρχές της άνοιξης του 2024. Να συνδυαστεί και με τα 40 χρόνια του ΙΤΕ, έτσι, κύριε Ταβερναράκη, κάπως. Θα στεγάσει τις πανεπιστημιακές έκθεση των πανεπιστημιακών εκδόσεων, κύριε Ταβερναράκη. Αυτό θέλουμε να λειτουργήσει ως ένας πολυχώρος αλληλεπίδρασης της κοινωνίας του Ηρακλείου με την έρευνα και ειδικότερα με τις δραστηριότητες του ΙΤΕ. Όπως ξέρετε, είναι ένα διόρροφο κτίριο. Στο ισόγειο θα στεγαστεί βιβλιοπωλείο των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης, αλλά επίσης και ένας χώρος εντευκτηρίου, εκθέσεως, επιτευγμάτων του ΙΤΕ. Στο πρώτο όροφο θα λειτουργήσει, θα κατασκευαστεί μια αίθουσα που θα μπορεί να λειτουργεί ως εντευκτήριο, ως αίθουσα για την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων. Στην ουσία θα είναι μια αίθουσα χωρητικότητας γύρω στα 80 άτομα, όπου θα μπορεί να χρησιμοποιείται βέβαια όχι μόνο από τους ερευνητές και τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ, αλλά και γενικότερα να χρησιμοποιείται ως χώρος συνάντησης, όπου θα μπορούν ελεύθερα οι πολίτες του Ηρακλείου να επισκέπτονται και να γνωρίζουν το ΙΤΕ από κοντά, τα επιτεύγματά του. Ως γέφυρα επικοινωνίας, κύριε Ταβερναράκη, γιατί νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, ότι είναι ένα ζητούμενο για το ΙΤΕ να γνωρίζουν ότι οι ερευνητές δεν είναι κάτι απόκοσμο, δεν είναι κάτι μακριά από την κοινωνία. Οπότε, όταν και στεγαστικά αυτό μεταφέρεται έτσι στο αστικό κομμάτι, στο κέντρο του Ηρακλείου. Στην καρδιά του Ηρακλείου. Στην καρδιά του Ηρακλείου, υπάρχει άλλη πρόσβαση, άλλη γνωριμία με το ΙΤΕ του κόσμου. Εδώ βλέπουμε όταν ανοίγει τις πόρτες του ΙΤΕ για την ημέρα του ερευνητή του, τι γίνεται από την επισκέψη. Από όλες τις ηλικίες, άρα νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή, έτσι. Ναι, βέβαια. Όπως σας είπα, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να είναι ένα κτίριο κόσμημα, ένα κτίριο που θα στολίζει την πόλη του Ηρακλείου και θα φέρει κοντά τους πολίτες, στην κοινωνία του Ηρακλείου με την έρευνα και τα πολλαπλά ωφέλη της. Θέλουμε δηλαδή το κτίριο αυτό να λειτουργήσει ως μια γέφυρα, όπως είπατε, με την έρευνα και το ΙΤΕ, να μας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολλοί δεν μας γνωρίζουν εδώ στο Ηράκλειο, παρόλο που το ΙΤΕ, όπως ξέρετε, λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Πολλοί κόσμος ίσως δεν αντιλαμβάνεται με τι ασχολούνται τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ, ποια είναι η αξία της έρευνας. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ακριβώς ένα άνοιγμα στην κοινωνία και αυτό το κτίριο υποστηρίζει αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε. Κυρία Ταβερναράκη, επειδή μιλάμε για ένα διατηρηταίο μνημείο αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, το πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο στην καρδιά του Ηρακλείου, πόσο εύκολο ήταν αυτό το εγχείρημα της ανακατασκευής και αν υπήρχαν ζητήματα ή υπάρχουν ακόμα δυσκολίες με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες ενδεχομένως?
Έχουμε ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες. Όπως σας είπα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εξωτερικά. Mm-hmm. Το μόνο που μένει πλέον από την πολεοδομία να έχουμε την τελική έγκριση για τις εσωτερικές εργασίες, για το έργο που θα χρειαστεί για να ανακαινιστεί εσωτερικά το κτίριο, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν προκύψει μέσα από μια διαβούλευση με τις υπηρεσίες, με την φορεία νεωτέρων μνημείων. Uh-huh. Άρα είχατε μια γαστή συνεργασία, όλα κυλήσαν ομαλά, έτσι για να το πούμε. Ναι, προς το παρόν προχωράμε καλά, πιστεύω. Ελπίζω να μην έχουμε καθυστερήσεις στα επόμενα στάδια. Μάλιστα, η τεχνική μας υπηρεσία είναι σε γαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας και της εφορίας νεωτέρων μνημείων, αλλά επίσης και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που μας βοήθησε να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες. Uh-huh. Γιατί θέλουμε πραγματικά να προσέξουμε ώστε να αναδείξουμε το κτίριο αυτό, να κατασκευαστεί με τους καλύτερους όρους για να λειτουργήσει, όπως σας είπα, ως ένα σημείο αναφοράς για την πόλη του Ηρακλείου σε ό,τι αφορά θέματα έρευνας, καινοτομίας και βέβαια πολιτισμού, γιατί θα στεγαστούν, όπως σας είπα πριν, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις εκεί. Θα έχουν την ευκαιρία οι άνθρωποι να γνωρίσουν από κοντά τα βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων, να γίνουν βιβλιοπαρουσιάσεις, άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την πόλη του Ηρακλείου. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, το ότι πέρασε στα χέρια του είτε το συγκεκριμένο κτίριο, κύριε Ταβερναράκη και Μπάμπη, νομίζω ότι έχει γίνει και θέμα συζήτησης πολλές φορές στα πηγαδάκια στο Ηράκλειο και στις διάφορες παρέες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο, πέρα το ότι είναι έτσι εμβληματικό και είναι όμορφο και είναι εντυπωσιακό κτίριο, είναι ένα κτίριο το οποίο έχει περάσει από διάφορες χρήσεις τα προηγούμενα χρόνια και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπήρξε και εμεευτική κλινική. Το μισό Ηράκλειο λένε έχει γεννηθεί εκεί μέσα. Η Αλογιάδη, εμεευτική κλινική, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο. Βεβαίως. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί και με ΦΕΚ, έργο τέχνης, το κτίριο αυτό. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να το σεβαστούμε, θέλουμε να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες και η τεχνική μας η υπηρεσία έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου, την υλοποίηση όλων των εργασιών, κάτω από την παρακολούθηση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όπως είπε και η Νικολέτα, κύριε Ταβερναράκη, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η είδηση της συμφωνίας απόκτησης του εν λόγω νεοκλασικού διατηρητέου, είχε προκαλέσει αίσθηση και εδώ σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε, να αναδείξουμε την έρευνα, να αναδείξουμε τη συνεισφορά του ΙΤΕ, που είναι πολλαπλή. Θέλουμε να έρθουμε κοντά με την κοινωνία του Ηρακλείου και μέσα από τη λειτουργία αυτού του κτιρίου, που πιστεύω, όπως σας είπα, θα γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη, να μπορέσουμε, αν τα καταφέρουμε τελικά, να εμπνεύσουμε ειδικά νέα παιδιά να ακολουθήσουν αυτή την πορεία στη ζωή τους. Την ερευνητική, την επιστημονική δραστηριότητα. Πάντως, κύριε Ταβερναράκη, έχω την αίσθηση ότι το ΙΤΕ, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένας χώρος ο οποίος δεν προβληματίζεται από αυτό που λέμε brain drain, ότι αυτή τη στιγμή εσείς προσελκύετε και κόσμο, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από ερευνητές οι οποίοι θέλουν να ξεδιπλώσουν την έρευνά τους μέσα στους χώρους σας, έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε τις δύσκολες εποχές, τα δύσκολα χρόνια, να συγκρατήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη φυγή που υπήρξε σε άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας. Και όχι μόνο να τη συγκρατήσουμε, αλλά σιγά σιγά να αναστρέψουμε και αυτό το κλίμα. Και ειδικά στις τελευταίες προκηρύξεις που είχαμε για ερευνητές, για θέσεις ερευνητών, η ζήτηση για τις θέσεις αυτές ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό που θα μπορούσαμε εμείς να υποδεχτούμε. Οπότε, αν το θέλετε, τα κτίρια αυτά τα οποία θα κατασκευαστούν θα μας δώσουν και τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους ερευνητές από το εξωτερικό. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ερευνητές, από Έλληνες της Διασποράς να επιστρέψουν, εάν βέβαια τους παρέχεται το κατάλληλο περιβάλλον, εάν τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες, οι κατάλληλες υποδομές. Mm. Οπότε τα έργα αυτά όλα εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους υποδομές που θα λειτουργήσουν, για να το θέλετε, και σαν υποδομές υποδοχής νέων ερευνητών
επιστημόνων από το εξωτερικό. Αλλά και κύριε Ταβερναράκη, όχι μόνο, και νέων επιχειρήσεων, startup. Δηλαδή, πολλές φορές και το ερευνητικό σας έργο και τέτοιες υποδομές μπορούν να γίνουν πόλους προσέλκυσης, έτσι να δούμε και νέες επιχειρήσεις, αυτές που λέμε startup. Βέβαια, και γι' αυτό σας είπα ότι προβλέπεται στο μεγάλο έργο αυτό η επέκταση του επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου Κρήτης με εγκαταστάσεις και εδώ στο Ηράκλειο, γιατί να σας πω ότι ήδη οι χώροι του πάρκου έχουν κορεστεί. Ναι. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από εταιρείες που δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Στην ουσία διώχνουμε εταιρείες γιατί δεν μπορούμε πια να έχουμε αρκετούς χώρους για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε επιπλέον εταιρείες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα δημιουργηθεί άλλο ένα επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο, ένα νέο ολόκληρο κτίριο στα Χανιά, όπου και εκεί θα λειτουργήσει ως στέγη για τη φιλοξενία εταιριών, startups, spin-offs, όχι μόνο του ΙΤΕ, αλλά και του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα και αυτό στον χώρο της ανάπτυξης καινοτομίας και της δημιουργίας εταιριών spin-off. Αισιόδοξα τα όσα ακούμε, πολύ αισιόδοξα και για το μέλλον της, έτσι, και της ερευνητικής διαδικασίας σε κριτικό έδαφος. Νομίζω ότι αυτό μόνο χαρά μας δημιουργεί, κύριε Ταβερναράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.